Συνεχίζουμε, αγαπητές φίλες και φίλοι, την πάρα πολύ, για εμένα τουλάχιστον, πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με αφορμή αυτό το οποίο σήμερα κλείνει στην φάση αυτή και είναι το πρωτόκολλο ένταξης των Σκοπίων με το όνομα Βόρεια Μακεδονία. Και θα πρέπει να το συνηθίσουμε, Χρήστο. Θα απαγορεύεται το. Χθες είχε ένα καυγά ο Δουζίνας, ο πρόεδρος της Βουλής, με τον Δημήτρη το Σταμάτη. Επιτροπής της Βουλής. Της Επιτροπής της Βουλής, ναι, που του λέει, κοίταξε να τη λέει Βόρεια Μακεδονία. Και του λέει ο Σταμάτης, θα τη λέω Σκόπια όπως θέλω, αλλά νομίζω ότι θα έχει το δικαίωμα να το κάνει αυτό. Και δεν θα έχει το δικαίωμα. Σε διεθνείς φορείς και τα λοιπά, θα πάει να λέει Σκόπια. Νομίζω πως δεν απαγορεύεται αυτό το πράγμα. Εντάξει, τώρα από εκεί πέρα, αν ο κύριος Σταμάτης εκφράζει, είναι επίσημο κυβερνητικό στέλεχος και εκφράζει τη χώρα, δεν ξέρω. Σκόπια μπορεί να πει κανείς, όπως λέμε και για την Ελλάδα, για Αθήνα. Ναι. Λες το Παρίσι, λέει, ας πούμε, στην χώρα, λέγοντας την πρωτεύουσά του. Θα χρειαστεί πάντως χρόνος για να τα αφομοιώσουμε όλα αυτά, έτσι, όλες αυτές τις αλλαγές. Δεν είναι εύκολο να αφομοιωθούν. Ας πούμε, προχθές ο Φουκαράς, ο Αρνιακός, πώς λέγεται αυτός που λέει το δελτίο στον καιρού στον Νότια Μακεδονία. Δεν είπε Νότια Μακεδονία. Αναφέρθηκε στην Νότια Μακεδονία, ήθελε να πει στην Πιερία. Και ότι μπέσανε όλοι να τον τρώγαμε ζωντανό. Και το ξέρω τον άνθρωπο, ένα ευγενικό ζωντανό. Στο κρεμασμένο την πόρτα. Ναι, ο Κάντου ξέφυγε, τι να κάνει. Δεν ξέρω τι έγινε με τον άλλο συνάδελφό μας στην ΕΡΤ, βέβαια. Δεν ξέρω τι. Τον κάλεσαν, λέει, για απολογία. Και εκείνον τώρα τον άνθρωπο. Και εκείνο τώρα. Φταίει αυτό τώρα. Δεν νομίζω ότι εκείνη. Ναι, αλλά δεν χαζομάρα εσύ πάντα. Δηλαδή, και μάλιστα την ημέρα που και εγώ ήταν το σύμπαν, κάθεσαι και λέει στα σύνορα. Πάντω δεν πρέπει να ήταν κάτι συντονι, να μαζευτούν σε ένα τραπέζι και να πούνε θα κάνουμε αυτό το πράγμα. Δεν ήταν. Μια, α, ναι, όχι, στην μέρα και τα λοιπά. Μια ξυπνάδα. Εντάξει, πάντω Δημήτρη, κάτσε να δούμε πώ θα εφαρμοστεί η συμφωνία, τι θα μείνει, τι διαδικασίε κάτω από τι οποίε θα εφαρμοστεί. Γιατί προς το παρόν ξέρουμε το γενικό της περίγραμμα. Όταν πάμε στα υπόλοιπα, θα μπορούμε να είμαστε και πιο ασφαλείς σε αυτά τα πράγματα τα οποία λέμε. Όσο τη μελετούμε, αντιθέτως, διαπιστώνουμε ότι έχει διατάξεις. Όπως λέγεται στο παραπέντε, συλλάβει λίγο, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Έχει Παπαχριστόπουλο στο Βήμα. Θέλετε λίγο να ακούσουμε τι θα πει. Λίγο. Έχετε ενδιαφέρον, καημό κτλ. Εγώ έχω. Ως τι μιλάει. Ως βουλευτής. Α, εννοείς ποιου κόμματος. Δεν ξέρω, αλλά δώσε μου λίγο. Είναι έτοιμο να το δούμε. Γιατί τώρα πήρε το λόγο και να το. Για να το ακούσουμε λίγο. 5-6 λεπτά είναι ο χρόνος. Λίγο τη φωνή, παιδιά. Θέλω μόνο να κάνω μία αναφορά. Ο Νίκος ο Μέρτζος ήταν σύμβουλος για εθνικά θέματα. Σύμπτωση, μιλάει για τον Μέρτζο. Τώρα που εγώ άκουσα, λέει ο Νίκος ο Μέρτζος, ήθελα να αναφερθεί στο. Εντάξει, κάποια στιγμή τώρα δεν πρέπει να αισθάνεται και καλά και ο Μέρτζος να μην αυτά. Δηλαδή, όταν πάνε οτιδήποτε να δικαιολογήσουν, αναφέρονται στο Μέρτζο. Όχι, το ζήτημα είναι, Παντελή, από το 1992 μέχρι σήμερα, ποια από τα πραγματικά γεγονότα, τα πραγματικά περιστατικά τα οποία επικαλείται σήμερα ο κύριος Μέρτζος δεν ισχύουν. Δεν ισχύαν τότε. Δηλαδή, υπήρχε τότε απειλή. Ποτέ δεν υπήρξε θέμα απειλή στο Σκοπίο. Ναι, ποια πραγματικά δεδομένα άλλαξαν. Για να είμαστε. Δεν ξέρω, αυτοί που οι οποίοι υποστηρίζουν ότι είμαστε σε ένα άλλο τοπίο τώρα σε ό,τι αφορά στα πραγματικά δεδομένα. Οι άνθρωποι οι οποίοι φωνάζανε. Είναι πιο ήρεμη η κατάσταση σε σχέση με τότε. Τότε υπήρχε, επειδή διαλύθηκε η Ιουγκοσλαβία, υπήρχε μια ρευστότητα, υπήρχε μια δυναμική, μια κατάσταση η οποία δεν μπορούσε να προβλέψει που θα οδηγήσει. Ακόμα λιγότερο. Ακόμα τώρα λιγότερο, είναι πιο σταθεροποιημένα τα πράγματα, άρα δεν επέβαλε μια λύση. Τώρα λίγο να πάω, επειδή θα έχουμε εκλογές στα κοντά, να πω στον κόσμο κάτι που δεν το ξέρει. Το λέγαμε σήμερα το πρωί στο ραδιόφωνο, εμείς στον Focus. Ότι αυτό που λέγαμε τόσο για τετραπλές, που είναι τριπλές οι εκλογές, δεν γίνονται. Γιατί? Οι ετεροδημότητες θα κάνουν. Πού θα ψηφίσουν? Όπου ψηφίσουν. Το έχω μάθει. Όχι. Όχι. Τοπικά πρέπει να ψηφίσουν. Ναι. Πρέπει να πάνε εκεί. Αν εγώ είμαι το Καρπενήσι. Για τους δημάρχους. Πώς θα πάω. Όχι, το ψάξα σήμερα. Και ισχύει αυτό. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να γίνουν παράλληλα και οι τρεις εκλογικές αναμετρήσεις. Λένε τέσσερις, εγώ θεωρώ περιφερειακές και δημοτικές είναι το ίδιο πράγμα. Συνεπώς θα γίνουν στις διαφορετικές ημερομηνίες. Τώρα, μια εβδομάδα πριν, δύο εβδομάδες μετά κτλ. Δεν ξέρω. Δεν θα πηγαίνουν και κάθε εβδομάδα να ψηφίσουν. Γιατί μόνο, κακό είναι. Τρεις εβδομάδες θα ψηφίσουν. Πρέπει να συνηθίσεις, έχει απλή αναλογική από την επόμενη βουλή. Έχει απλή αναλογική. Δύο πράγματα. Πρώτον, θα επηρεάσει και πολύ το θέμα των Σκοπίων, πιστεύεις, την σχέση Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ για το άνοιγμα, αν υπάρχει άνοιγμα ψαλίδας. Πρώτον, και αν σε φοβίζει ότι θα γεμίσουμε και άλλα φρούτα στο κοινοβούλιο μετά την φρουτοπία που είχαμε αυτό το διάστημα. Όχι, νομίζω ότι αυτά τα κόμματα του ενδιάμεσου χώρου τα οποία εμφανίστηκαν μετά το 2009, νομίζω ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους και έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Ναι, τα λίστια τέλος. Ναι, νομίζω δεν μπορούν να επιβιώσουν. Απλώς το ζήτημα είναι
κατά πόσο θα πάμε σε εκλογές το Μάιο ή θα πάμε σε εκλογές πολύ πριν από το Μάιο. Γιατί αυτή η κατάσταση την οποία βιώνουμε τον τελευταίο καιρό, νομίζω το ξανασυζητούσαμε εδώ στην εκπομπή τη δικιά σου. Αυτή η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολο να φτάσει μέχρι το Μάιο. Και ο Μάιος τι, αν βάλεις ένα μήνα πριν ή σαν πριν. Εντάξει, ένα μήνα, ένα μισή μήνα ακόμη για να τις προχειρήσεις. Θυμάσαι εκείνη την περίφημη περίοδο του 2011 από την κυβέρνηση Παπανδρέου στην κυβέρνηση Παπαδήμου. Όλη αυτή η περίοδο της κυβέρνησης Παπαδήμου που βγαίναν οι βουλευτές του Πασόκ στον δρόμο και τους βαρούσαν και πηγαίναν στο θέατρο και τους βρίζανε, ήταν μια περίοδος 6 μηνών. Δεν ήταν παραπάνω, ήταν και λιγότερο από 6. Και τώρα που το λέει η Παντελή, μου κάνει εντύπωση γιατί ο Μάρδας δεν είναι κανένας άνθρωπος ο οποίος να προκαλεί. Και χθες ο Φουκαράς στη γέφυρα, εδώ έξω από Θεσσαλονίκη, τον διώξανε κακήν κακό, ας πούμε. Έτσι που ο Μάρδας είναι χαμηλών τόνων, δεν είναι ριστικός, δεν είναι Πολάκης για να το πει. Τον Κουβέλη τον είχαν δει σε μια ταβέρνα, τον Καστανίδη τον είχαν. Πού τον δίνανε? Νομίζω στο Ναβαρίνο, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Τον Κουβέλη, το 2011. Α, τότε, εγώ νόμιζα τώρα λε. Σε μια περίοδο 5 μηνών. Οι κινήσεις του κυρίου Τσίπρα δείχνουν προεκλογικές κινήσεις. Δηλαδή έχουν το χαρακτήρα του προεκλογικής. Τι τώρα, τι βέβαια. Πώς. Αν είναι να πας εκλογές τον Οκτώβριο, δεν ξεκινάς από τώρα. Ναι. Διότι θα κουραστείς μέχρι τον Οκτώβριο. Εάν πας το Μάιο, 4 μήνες. Το Μάιο, εντάξει, είσαι μέσα γενικά. Εκλογές είναι εκλογές και η περιφέρεια. Πριν το καλοκαίρι, εγώ πιστεύω πριν το καλοκαίρι. Όσο περάσει, στο λίγο Χριστό. Όσο περνάει ο καιρό, πιστεύει ότι είναι καλύτερα για τον ΣΥΡΙΖΑ η επίπτωση που θα έχει το θέμα των Σκοπίων ή είναι αδιάφορο? Πιστεύει ότι θα. Σε έναν βαθμό μπορεί να ξεχαστεί. Να αλλάξει η ατζέντα, να δώσει κάτι, να μπορέσει να δώσει κάτι, να κάνει κάποιες κινήσεις που έχει στο μυαλό του και θα τον ευνοήσουν. Μα είναι, νομίζω ότι είναι γνωστές, δεν έχει. Αλλά ειδικά στο βορειοελλαδικό χώρο θα επιδράσει καταλυτικά στη διαφορά. Το πιστεύεις, ναι. Στο βορειοελλαδικό χώρο. Διάβαζα κάπου για μονοψήφια ποσοστά σε πολλούς νομούς. Αλλά μου φαίνεται, δηλαδή, και πώς προκύπτει το 25 εσύ πανελλαδικά. Πανελλαδικά, δεν ξέρω τώρα καταρχάς να είστε επιφυλακτικοί στις δημοσκοπήσεις. Διότι οι άνθρωποι μπορεί να τις κάνουν με επιστημονικό τρόπο, αλλά δεν είναι σίγουρο ότι αυτοί που απαντάνε έτσι. Μπορεί να το έχουν ρίξει στην πλάτη. Ναι, αλλά πιο δύσκολα θα απαντούσε σήμερα ΣΥΡΙΖΑ από κάτι άλλο. Γι' αυτό είναι εντελώς ανεξήγητο λογικά το 25% του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν φαίνεται, δεν μπορεί να κολλήσει πουθενά. Δεν δηλαδή, λίγο πολύ και για εμάς, αν έχεις μια σχετική πείρα. Εγώ, για παράδειγμα, όλα τα δημοψηφίσματα τα αισθάνθηκα. Και το όχι το είχα αισθανθεί από τις συζητήσεις, από το δρόμο που προπατούσες, το καταλάβαινες. Ναι. Και τώρα καταλαβαίνεις από τον δρόμο που περπατάς ότι υπάρχει μια μεγάλη δυσαρέσκεια απέναντι στην κυβέρνηση. Δεν δικαιολογεί τα ποσοστά που δίνουν οι δημοσκοπήσεις. Στη Θεσσαλονίκη εννοείς, εμάς, στην Βόρεια, στην Μακεδονία κτλ. Αυτή την εικόνα έχουμε. Ποιος μου έλεγε τις προάλλες εδώ? Α, όχι, τέτοια. Αυτή η βουλευτή στη Χαλκιδική που έκανε μπαντιέρα με το θέμα του χρυσού και. Η Γλές. Την είχαμε εδώ και λέει μέσα μια ταβέρνα του Αγίου Αθανασίου, τα θυμάμαι εδώ. Λέει και όλοι είναι χαρούμενοι και φάτοι. Και μου λέει, κύριε Βενιέρη, μην νομίζεις, μου λέει, στην Αθήνα μου λέει δεν έχει καμία σχέση αυτό το πράγμα που εσείς νομίζετε. Ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται, δεν νοιάζεται και τέτοια. Αυτά μου λέγε στην Αγία. Κύριε Βενιέρη, δεν μιλάμε μόνο για το θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών, το οποίο είναι μείζον θέμα εις βάρος του ΣΥΡΙΖΑ, ιδιαίτερα για τη Βόρεια Ελλάδα. Εγώ θα προκαλούσα τον οποιονδήποτε να μας πει από αυτά τα οποία υποσχέθηκε τις 2-3 εκλογικές αναμετρήσεις, τι τελικά έχει φτιάξει και κάνει. Εσείς στρατηγική μια χαρά κάνει. Πήρατε ανδρομικά, το πήρατε λεφτά. Control, τα ψέματα που μας έλεγε θα ασκήσει τα μνημόνια. Τι να πω. Άρα λέτε ότι είναι συνολική απαξίωση, ελεύθερη. Δεν είναι μόνο θέμα. Και σαφώς συμφωνώ απόλυτα με το, χωρίς να θέλω να κάνω τον προφήτη με τον κύριο Σαββίδη, ότι το να παίρνει 20%, έτσι, μόνο σε ένα τρελό κόσμο μπορεί να το πάρει. Είπε πάντως, τίποτα σωστό, είπε τίποτα. Εμείς έχουμε, συγγνώμη, πείτε, δηλαδή. Ότι έχουμε το ζήτημα αυτό, το μακεδονικό. Αυτή την απαξίωση της πολιτικής ζωής και του κοινοβουλίου. Την χρεώνεται ο Τσίπρας όμως. Ποιος τη χρεώνεται? Παντελή μου, σε ευχαριστώ, Χρήστο, στρατηγέ, πάρα πολύ, γιατί έχω 10-12 λεπτά και θέλω να συνδεθώ με τον Θάνο τον Τζίμερο μέσω Skype πάλι. Καλό απόγευμα σας εύχομαι. Ευχαριστούμε πολύ. Θα συνδεθούμε, αγαπητές φίλες και φίλοι, μέσω Skype με τον Θάνο τον Τζίμερο, με τον επικεφαλής του Συνδυασμού Δημιουργία Ξανά. Κύριε Τζίμερο, καλησπέρα για ακόμη μια φορά. Χαίρομαι που θα τα πούμε. Καλησπέρα, κύριε Βενιέρη. Να ξεκινήσω από αυτό που λέγαμε νωρίτερα, γιατί εδώ πάνω στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν κάποιες, λέει, δημοσκοπήσεις οι οποίες δείχνουν μονοψήφια νούμερα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ λόγω του θέματος των Σκοπίων. Εν τούτης, ο μέσος όρος είναι πολύ πιο ψηλά. Και λένε ορισμένοι ενδεχομένως από τη Λάρισα και κάτω το θέμα αυτό να μην παίξει καθοριστικό ρόλο στην τελική διαμόρφωση των ποσοστών που θα γίνουν οι εκλογές. Εσείς αυτό που εισπράτε κάτω, τι σας λέει?
ο ΣΥΡΙΖΑ απευθύνεται σε ένα κοινό το οποίο κοιτάει την τσέπη του και με έναν εντελώς πρόσκαιρο τρόπο. Αυτό το κοινό είναι όσοι δουλεύουν στο δημόσιο και ξέρουν ότι δεν θα μπορούν να βρουν πουθενά άλλο δουλειά ή εν πάση περιπτώσει πουθενά άλλο δουλειά να κάθονται και να πληρώνονται. Είναι ένα κοινό κομματικών, να πω ιδεολειπτικών, οι οποίοι όλα τα προσλαμβάνουν με έναν ιδιαίτερο τρόπο, όπως εκπαιδεύτηκαν, εντός εισαγωγικών το εκπαιδεύτηκαν στα φρονία της ΚΝΕ. Αυτό είναι ένα συμπαγές κοινό, το οποίο πριν τον Τσίπρα ψήφιζε Πασόκ, ήταν το βαθύ Πασόκ, ή ψήφιζε Κουκουέ και πήγε προς τον Τσίπρα διότι είδε μια, ας πούμε, ευκαιρία να υλοποιηθεί το σοσιαλιστικό μοντέλο με δημοκρατικό πλαίσιο. Αυτό είναι ένα κοινό που δεν ενδιαφέρεται, δεν ξέρει οικονομία, χαμηλής μόρφωσης. Άλλωστε, οι περισσότεροι στο ΣΥΡΙΖΑ είναι χαμηλής μόρφωσης. Και στα όρια του ψυχιατρικού ενδιαφέροντος. Χαμηλής μόρφωσης εννοείται τους ψηφοφόρους, όχι τα στελέχη. Γιατί τα στελέχη έχουν διαβάσει, κουλτούρα, αυτά πράγματα έχει. Όχι. Καλλιεργημένος άνθρωπος. Μόρφωση. Μόρφωση. Μορφώνομαι. Ναι. Το ρήμα μορφώνομαι σημαίνει από το μορφή. Okay, δηλαδή παίρνω ένα σχήμα. Καταλαβαίνω. Ένα σχήμα συγκεκριμένο που είναι αυτό και όχι το άλλο. Αυτοί έχουν ένα φυλό στο μυαλό τους, κάτι άκουσαν, κάποιοι πήρε το αυτί τους, κάποιος τους είπε κάτι και διαμόρφωσαν μια συγκεχημένη εικόνα του κόσμου, περασμένη μέσα από το φίλτρο της επιθυμίας τους για επικράτηση της δικτατορίας, του προλεταριάτου ή τέλος πάντων του σοσιαλιστικού μετασχηματισμού της κοινωνίας. Αυτό από μόνο του είναι προβληματικό, δηλαδή ως υλικό, ως κάτι που τροφοδοτεί τον εγκέφαλο. Και αυτό είναι τόσο μεγάλο ώστε να παίζει με ποσοστά μεταξύ 22, 23 και 25%. Ναι, διότι οι αντίπαλοι, συμπαθάτε με που το λέω, το αντίπαλον δέος δεν πείθει για κάτι σοβαρό, κάτι ουσιαστικό, κάτι μεταρρυθμιστικό το οποίο να δίνει ελπίδα. Δηλαδή μας λέει ότι θα διαχειριστεί την κατάσταση με έναν πιο κομψό τρόπο, ας πούμε, με ενδεχομένως καλύτερη πολιτική διάλεκτο και μια συμπεριφορά που να συνάδει περισσότερο με αυτό που λέμε αστικό ήθος. Αλλά αυτό δεν λέει τίποτα. Αυτό δεν δίνει ψωμί στον πεινασμένο. Όταν λοιπόν κάποιος πεινάει και ο Τσίπρας και ο κάθε Τσίπρας αυτού του κόσμου του υπόσχεται επίδομα χωρίς να σκέφτεται ή να του λέει από πού θα τα βρει τα λεφτά. Ο πεινασμένος δεν σκέφτεται ότι ξέρεις η οικονομία θα πρέπει να αναπτυχθεί, θα πρέπει να αλλάξουν ένα σωρό θεσμικά θέματα, ας πούμε, νόμοι κτλ. Σου λέει τώρα θέλω 300 ευρώ, 300 ευρώ. Αν θα μου δώσει το χρόνο 400 θα σε ξαναψηφίσω. Αυτή δηλαδή η τακτική του κλεπτοκρατικού συστήματος όλων των κομμάτων να αφαιμάσουν τον φορολογούμενο μέσω της φορολογίας της υπερβολικής που δεν είναι φορολογία, είναι ληστεία και να το δίνουν ένα ξεροκόμματο στο τέλος του χρόνου για να μην πεθάνει της πείνας. Είναι κάτι αποτελεσματικό. Ξέρουν αυτοί που το εφαρμόζουν. Δηλαδή έχουν εκπαιδευτεί στο σχολείο της αριστερίλας ότι αυτό πιάνει. Ο απελπισμένος κρατιέται και από το ξεροκόμματο και από το κοινωνικό επίδομα, το κοινωνικό μέρισμα. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Κυριάκος δεν τόλμησε να πει κουβέντα για το ανέφικτον του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Δηλαδή οι άνθρωποι θέλουν δόσημα σήμερον. Το από πού προέρχεται αυτό, αν προέρχεται από την ίδια τους την τσέπη ή αν ληστεύουν τα ίδια τους τα παιδιά, εάν υπονομεύουν μακροπρόθεσμα την πιθανότητα της χώρας να ανακάμψει, αυτό δεν τους ενδιαφέρει και συνήθως έτσι καταραίουν οι χώρες. Μάλιστα. Τώρα, να έρθουμε λίγο σε όσα συμβαίνουν στο κοινοβούλιο. Τα παρακολουθείτε όπως όλοι μας και θα ήθελα ένα σχόλιο σας. Είπαμε νωρίτερα, το λέμε καθημερινά, ότι η γελιοδέστερη εικόνα περισσότερο επικίνδυνη για την ίδια τη δημοκρατία, κύριε Τζίμερ, εγώ τουλάχιστον μεταπολιτευτικά δεν θυμάμαι. Ρώτησα νωρίτερα τον κύριο Βγότζα αν υπάρχει ηθικός αυτουργός και μου είπε ότι είναι ο κύριος Τσίπρας και έχει από δίπλα τον κύριο Καμένο. Μόνο αυτοί φταίνε για αυτό που συμβαίνει. Όχι. Αν παρακολουθήσει κάποιος το κοινοβουλευτικό μας επίπεδο από την εποχή της μεταπολίτευσης και μετά, βαίνει συνεχώς ευτελιζόμενο. Δηλαδή κάθε παλιότερη βουλή είχε έναν μέσο όρο ανθρώπων καλύτερο από αυτήν που προέκυπτε μετά. Και είναι μέχρι στιγμής, δηλαδή δεν ξέρουμε πού είναι ο πάτος. Διότι όταν βλέπετε ανθρώπους, θα το ξαναπώ, εμφανώς ψυχιατρικού ενδιαφέροντος, εμφανώς. Και δεν μιλάω μόνο για τον Τσίπρα, μιλάω και για το κόμμα του κ. Λεβέντη, ας πούμε, για τον ίδιο, για τα στελέχη του. Άνθρωποι οι οποίοι διαγυμνούν, μου φαίνεται ότι υπάρχει πρόβλημα, ας πούμε.
Δεν υπάρχει γραφικό μέτρο, αλλά τον γραφικό τον αντιλαμβάνεσαι. Από τις κινήσεις, από τον τρόπο που μιλάει, από αυτά που λέει. Όταν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι εκπροσωπούν τον σοφό λαό στη Βουλή στο όνομα μιας εκδίκησης για τους παλιούς που μας φτωχοποίησαν, που μας χρεοκόπησαν, χωρίς όμως να βλέπεις τι είναι εκείνο που πραγματικά μας χρεοκόπησε και δεν είναι οι παλιοί οι καινούργοι, αλλά είναι ένα διακομματικό σύστημα κρατικισμού το οποίο λειτουργεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο που οδηγεί πάντα στη χρεοκοπία. Λοιπόν, όταν δεν τα βλέπει αυτά ο κόσμος, θα στέλνει όλο και πιο άγριους, όλο και πιο ευτελείς. Γιατί ναι. Φαίνεται... Φοβάστε ότι θα πάμε ακόμη αυτό, χειρότερα. Ο ευτελής είναι κοντά, ας πούμε, στο λαϊκό αίσθημα. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Κραουνάκης θαύμασε τον Πολάκη παρόλη την αειδιαστική συμπεριφορά του δεύτερου σε ένα σωρό θέματα και θεσμικά θέματα. Δηλαδή το να καπνίζει υπουργός υγείας σε συνέντευξη του Υπουργείου Υγείας είναι αειδιαστικό για τη δημοκρατία. Δεν είναι μόνο για τον ίδιο. Αλλά βλέπετε ο καλλιτέχνης το θαύμασε. Γιατί είναι κριτήκαρος, είναι ψηλός, δεν ξέρω τι άλλα θα σκεφτόταν ως συνάδελφος. Εντάξει, να θυμίσω ότι ο κύριος Κραουνάκης είναι υπάλληλος του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δουλεύει και στο κόκκινο εκτός των άλλων. Έτσι, για να έχουμε όλο το κάδρο, αγαπητέ μου κύριε Τζίμερο, ορισμένα πράγματα. Ναι, μάλλον αλλά, τα πάντα εξηγούνται στη ζωή. Αλλά βρέθηκαν πολλοί οι οποίοι γίνανε υπάλληλοι του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή υπάρχει αυτό το δυναμικό. Υπάρχει ένα σάπιο κοινό στο δημοσιογραφικό χώρο, το οποίο είναι πρόθυμο να υποστηρίξει οποιονδήποτε ναι, προσλάβει. Ξέρετε κάτι, δεν είναι καθρέφτης της κοινωνίας μας όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εντάξει, κι εγώ ας πούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, παρόλο που στη Θεσσαλονίκη ο ένας στους 10 ψήφιζε Λεβέντη, δεν κατάλαβα με ποιο σκεπτικό κάποιος ψηφίζει Λεβέντη. Σας το λέω δηλαδή από καρδιάς. Δεν κατάλαβα ποιο είναι το σκεπτικό του ανθρώπου ο οποίος πάει και ψηφίζει ανεξάρτητους Έλληνες, οι οποίοι με μια κοινωνική αγανάκτηση και μόνο με αυτήν και ένα θυμό πορεύονται. Δεν τα καταλάβαινε, αλλά αυτό το κομμάτι της κοινωνίας, αγαπητέ μου κύριε Τζίμερε, υπάρχει και είναι έτοιμο να ψηφίσει και άλλους τέτοιους γραφικούς τύπους, ναι, οι οποίοι κυκλοφορούν δεξιά και αριστερά. Ναι. Δεν ξέρω πώς θα αντιμετωπίζετε αυτή την κατάσταση. Επιτρέψτε μου να έχω διαφορετικές απαιτήσεις από μια νοικοκυρά, η οποία δεν έχει κανένα λόγο να ξέρει για το πώς ανακεφαλαιοποιούνται οι τράπεζες, ας πούμε, ή τι γίνεται με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ή τι πρέπει να γίνει με τα κόκκινα δάνεια. Και διαφορετικές απαιτήσεις από τους διαμορφωτές της κοινής γνώμης. Εάν πάρετε 100 άτομα και 100 δημοσιογράφους, συμπαθάτε που μιλάω για τη συντεχνία σας. Εσάς σας εξαιρώ, όπως εξαιρώ και 3-4 ακόμα. Εάν πάρετε λοιπόν 100 τυχαία άτομα από ένα οποιοδήποτε σημείο της Θεσσαλονίκης, της Αθήνας και 100 δημοσιογράφους, θα βρείτε περισσότερη ποιότητα ανθρώπων στα 100 τυχαία άτομα παρά στους 100 δημοσιογράφους, οι οποίοι είναι στην υπηρεσία συγκεκριμένων συμφερόντων. Βλέπετε, ο Λιάτσιος για παράδειγμα. Εντάξει, είναι τώρα πήρατε και εσείς παράδειγμα, τι να σας πω. Τώρα. Είναι στο κόντρα του Κουρί. Την νεοαυριανή, την νεοαυγιανή τώρα. Δεν είναι όλοι έτσι. Ναι, δεν ήταν, εγώ λέω, δεν ήταν διορισμένος ως διευθυντής ενημέρωσης στην ΕΡΤ. Στην ΕΡΤ και είχε πάρει συνέντευξη από την κυρία, νομίζω, Δήμητρα Λιάνη. Αυτός δεν ήταν που είχε πάρει τότε συνέντευξη και σχολιάστηκε ποικίλο τρόπο. Αυτός ήταν που μεθυσμένος, ας πούμε, φιλούσε και τις κινήσεις. Δηλαδή, κάποτε αυτοί οι άνθρωποι λεγόντουσαν, θα χρησιμοποιήσω την λόγια λέξη, καταγέλαστη. Η σύγχρονη εκδοχή του καταγέλαστος είναι σούργελο. Όταν στον δημόσιο βίο κυριαρχούν σούργελα, μην περιμένουμε διαφορετικό αποτέλεσμα. Κάποια στιγμή φαντάζομαι η αηδία που θα αισθανθεί ο ψηφοφόρος θα τον οδηγήσει στο να ψάξει περισσότερο τους ανθρώπους, τα κόμματα, τις θέσεις τους. Και λέω ότι αν είχαμε ένα άλλο θεσμικό σύστημα, θα έπρεπε ο ψηφοφόρος πριν ψηφίσει να είναι υποχρεωμένος να ψάξει τους ψηφοφόρους, τους πολιτικούς και τις θέσεις. Ναι. Σήμερα δηλαδή υπάρχει θα έπρεπε με ένα ηλεκτρονικό σύστημα να δίνει εξετάσεις κατά πόσο ξέρει τι γίνεται στην πολιτική ζωή. Διότι δεν μπορείς να είσαι ιδιώτης, να αποτραβιέσαι απ' όλα και κάθε 4 χρόνια να εμφανίζεσαι και να ψηφίζεις αυτόν που σου δώσαν σφραγισμένο, κλεισμένο ψηφοδέλτιο ή αυτόν που έχει καλύτερο χαμόγελο ή αυτόν που τάζει τα περισσότερα. Δηλαδή η δημοκρατία, επειδή έχει την αντιπροσωπευτικότητα, είναι ένα προβληματικό πολίτευμα όσο προβληματικός είναι ο τρόπος αντιπροσώπευσης. Και επειδή ο τρόπος αντιπροσώπευσης δεν έχει, είναι θεωρητικά αυτά τα θέματα, αλλά είναι η ουσία της κατάντιας μας. Επειδή ο τρόπος αντιπροσώπευσης είναι ο ίδιος με αυτόν που ήταν στην αρχαιότητα, όταν ήταν λίγοι οι άνθρωποι και γνωριζόντουσαν μεταξύ τους, τώρα για να πάρει ψήφους κάποιος από τον πολίτη, ο οποίος δεν ξέρει ούτε ανθρώπους, ούτε θέσεις, ούτε τίποτα,
επιλέγει, ας πούμε, ηθοποιούς, τραγουδιστές, ποδοσφαιριστές, ξέρω εγώ, ανθρώπους της showbiz. Και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό επίσης της κατάντιας του πολιτικού βίου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρέπει να είστε μάλλον. Θα έρθετε στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή, δεν έχετε νομίζω μια εκδήλωση. Δεν θα έρθω, διότι έχω ήδη πολλές υποχρεώσεις. Αλλά την Κυριακή στις 10.30 το πρωί στο ξενοδοχείο Πανόραμα, η Περιφερειακή Οργάνωση της Δημιουργίας θα κόψει την πίτα. Δεν θα είναι μόνο κοινωνικό αυτό το γεγονός, αλλά θα καλέσουμε και 5 δημάρχους της περιοχής της Θεσσαλονίκης, της ευρύτερης περιοχής, υποψηφίους δημάρχους ανεξάρτητους, να παρουσιάσουν τις θέσεις τους και να παρουσιάσουν το όραμά τους για την τοπική αυτοδιοίκηση. Και θα γίνουν και συζήτηση. Ωραία. 10.30 το πρωί της Κυριακής. Εγώ θα συνδεθώ μέσω Skype. Πάρα πολύ ωραία. 10.30 στο ξενοδοχείο Πανόραμα. Ευχαριστώ κύριε Τζίμερε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, καλά. Να είστε καλά. Πολύ σύντομα να σας πω ότι μετά την κατακραυγή η κυρία Κουντουρά σήμερα μας είπε... Η κυρία Κουντουρά σήμερα μας είπε... Να τα πάρω ανάποδα. Λίγη ώρα πριν ο κύριος Καμένος... Λίγη ώρα πριν, γιατί μου τα αλλάζουν λίγο, ο κύριος Καμένος έκανε μία ανάρτηση ως απάντηση στις καταγγελίες του κυρίου Νικολόπουλου. Είναι το μήνυμα το οποίο εστάλει από τον Νικολόπουλο στον κύριο Καμένο και με αυτό ο κύριος Καμένος απαντά στον Νικολόπουλο, ο οποίος Νικολόπουλος τον καταγγέλει ότι τον εκβίασε ο κύριος Καμένος για να επιστρέψει στους ανεξάρτητους Έλληνες και να παραμείνει ως κοινοβουλευτική ομάδα. Για να μην στεναχωρηθείς το απόγευμα, θα σε βγάλω όλα τα site από το γραφείο σου με κρατικές διαφημίσεις και τα άλλα με τον παπά. Εκβιασμός, όλα στο φως. Καθόλου. Απλώς τώρα εξηγούνται όλα, Νικολάκη μου, λέει ο κύριος Καμένος, αυτός ο αγνός επικεφαλής των ανεξαρτητών Ελλήνων. Έτσι γίνεται η πολιτική, δυστυχώς, από πολλούς πολιτικούς, αγαπητές φίλες και φίλοι, αλλά αυτές εσύ, εγώ, εμείς, οι οποίοι όταν πάμε στην κάλπη ψάχνουμε γραφικά πρόσωπα, τα οποία παρουσιάζονται ως οι επόμενοι ηγέτες τούτου εδώ του τόπου, επηρεαζόμαστε, ρίχνουμε την ψήφο και μετά τους ζούμαστε. Αυτό είναι μαφία το οποίο είδατε μόλις. Λοιπόν, καλό απόγευμα σε όλους σας, καλό Σαββατοκύριακο, τη Δευτέρα στις 3 θα είμαστε εδώ.